Με τι ωραίο που είναι αυτό το κράτος το ελληνικό, τι ωραία που έτσι είναι δικαιοσύνη που υπάρχει. Με τη ΔΕΗ ρε παιδί, με τη ΔΕΗ. Γνωρίζετε πολύ καλά, δεν τολμάει κανένας να μην πληρώσει ΔΕΗ σε αυτή τη χώρα, γιατί οι συνέπειες είναι ακαριές. Έτσι σου κόβουν το ρεύμα. Δεν πάει να είσαι συνταξιούχος, δεν πάει να έχεις αναπνευστικά προβλήματα και να έχεις μηχανήματα στο σπίτι στην πρίζα που από αυτά κρέμεται η ζωή σου. Σου κόβουν το ρεύμα. Και αυτό γιατί δεν πληρώσεις τη ΔΕΗ, την ΕΡΤ και διάφορα άλλα πράγματα που εκβιαστικά μπαίνουν μέσα στο λογαριασμό της ΔΕΗ. Έτσι είναι όλα αυτά, νόμιμος. Έτσι είναι νόμιμος. Γιατί αυτή είναι η νόμιμη. Κράτος δικαίου έχουμε. Κράτος δικαίου, αυτό το λέει ο νόμος. Βέβαια, επειδή έχουμε να κάνουμε με την Ελλάδα, στην Ελλάδα οι νόμοι, εντάξει, όλοι είναι ίσοι, αλλά κάποιοι είναι πιο ίσοι. Και κατά συνέπεια το κράτος στην Ελλάδα είναι πιο ίσοι από τους πολίτες αυτής της χώρας. Οι νόμοι δηλαδή για το κράτος δεν εφαρμόζονται. Το δημόσιο είναι ο μεγαλύτερος κακοπληρωτής. Τα υπουργεία ανήκουν στους κακοπληρωτές. Το κράτος χρωστάει πάνω από 90 εκατομμύρια υπουργεία και οργανισμοί αυτή τη στιγμή στη ΔΕΗ. Το επεχοδέ παράδειγμα χρωστάει τα περισσότερα. Και χρωστάει περισσότερα γιατί είναι μέσα και οι σηματοδότες στους δρόμους. Ναι, ναι. Μια ηλίθια ερώτηση ενός χαζού πολίτη. Πρόσχεντον. Γιατί δεν τους τα κόβετε. Ναι, κύριε Μπίζα μας. Όλους αυτούς, γιατί δεν τους κόβετε το ρεύμα. Γιατί. Αφού χρωστάνε όπως χρωστάμε και όλοι εμείς οι υπόλοιποι, γιατί δεν τους κόβετε το ρεύμα σε αυτούς. Δεν ισχύει ο νόμος για το υπεχοδέ. Τι είναι το υπεχοδέ δηλαδή. Υπουργείο. Στο πηγάδι κατούρι. Λέτε. Γιατί να το κάνετε το υπεχοδέ να νιώθει τόσο άσχημα. Δεν έχει το δημιουργείο. Έχει χαρά να πάει και αυτό για επανασύνδεση μια μέρα στην Ελλάδα. Τιμωρήστε με και εμένα. Έλληνα είμαι και εγώ, φωνάζει το υπεχοδέ. Μπορεί να το κάνει επίτηδες, να του αρέσει ο ισοφρονισμό.